Κύριε Μήτρου, ε, θα ήθελα να ρωτήσω καταρχά για το πρόγραμμα, για τη δράση ELEMENT. Ε, η δράση ELEMENT έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο χρόνο και τελειώνει στις αρχές του 2018. Ε, ξεκίνησε από το 2016, τέλει 2016 ε, πρακτικά. Ε, έχουμε ένα πρόγραμμα, μια δράση εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών στην περιοχή τη Νοτιοανατολική Μεσογείου. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα στο λιμάνι του Πειραιά και έχουμε και μια πιλωτική εφαρμογή, η οποία είναι πραγματική εφαρμογή στο λιμάνι της Κιλίνης, όπου ένα πλοίο θα ηλεκτροδοτείται από τη στεριά για την παραμονή του στο λιμάνι, χωρίς να παράγει ρήπους και θόρυβο. Είναι η πρώτη τέτοια εφαρμογή στην Ανατολική Μεσόγειο και μια από τις πρώτες στη Μεσόγειο γενικώς. Και ευελπιστούμε ότι αυτή η τεχνολογία θα δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και λύσεις στο άμεσο μέλλον για τις λιμενικές υποδομές και την αυτιλία στη χώρα και την περιοχή. Ε, σαν πρώτη φάση ε, σε ένα χρόνο που τρέχει ε, η δράση, αυτή, ε, πού μπορούμε να πούμε ότι εστιάζεται ε, κυρίως σε ακτοπλοεία, σε πλοία της ακτοπλοείας, σε κάποια ε, μικρότερα εμπορικά πλοία μικρών αποστάσεων και σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα στην εξέλιξη του, της δράσης. Ε, αυτή τη στιγμή ξεκινώντας από το τελευταίο αυτή τη στιγμή πρακτικά βλέπουμε ποιές είναι οι πιθανές εφαρμογές και τρέχουμε προμελέτες για τους λιμένες στους οποίους θα έχουμε στη συνέχεια προτάσεις συγκεκριμένων επενδύσεων. Ε, έχουμε ε, α, 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 πρακτικά ε, πλησιάσει όλους τους φορείς της ναυτιλίας αλλά με έμφαση κυρίως στις κοντινές διασυνδέσεις, στα πορθμία, ε, στα πλοία της επιβατικού ναυτιλίας ε, και στην κρουαζιέρα παρότι δεν περιέχεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά σαν συνέργεια η κρουαζιέρα είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να κοιτάξουμε και σίγουρα στην επόμενη φάση βλέπουμε ότι θα υπάρξουν εφαρμογές θα μπορέσουμε να, να αξιοποιήσουμε έναν τομέα που είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην ναυτιλία αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλες εξελίξεις ανά τον κόσμο και πρακτικά ξεκινώντας από αυτή την ευκαιρία να, να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα τεχνολογία ε, να 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 αξιοποιήσουμε το πεδίο εφαρμογής που λέγεται Ελλάδα που είναι το καταλληλότερο για την εφαρμογή του συγκεκριμένη ε, της συγκεκριμένης ε, τεχνολογίας μπαταριών και εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας. σε αυτή τη φάση ε, θα υπάρξει ένα έξτρα κόστος. αυτό το καλύπτει πώ μπορεί να το βρει η ε, ακτο ε, ε, ε. Ο, πε, ο πελάτη, αν μπορούμε να το πούμε, ή ο χρήστη αυτή τη νέα τεχνολογία, και αν υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ε... Εάν οι υποδομές ήταν στη θέση τους, δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Αυτή τη στιγμή το ρεύμα ε, και με τους όρους ειδικότερα που θέλουμε να το προωθήσουμε, θα έχουμε εξαιρετικό αποτέλεσμα οικονομικό στη χρήση του, όμως χρειάζεται να γίνουν κάποιες υποδομές, να γίνουν κάποιες επενδύσεις και για αυτές τις δράσεις θα υπάρξει ε, σχετική συγχρηματοδότηση. Υπάρχουν... Πρακτικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα συγχρηματοδότηση που να μην υποστηρίζει τέτοιου είδου δράσεις. Εμεί δουλεύουμε με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αλλά βεβαίω υπάρχουν ε, θέματα και προγράμματα χρηματοδότηση έρευνα και ανάπτυξη, επιχειρηματική ανάπτυξη, ε, θέματα πράσινων υποδομών ε, και όλα πρακτικά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμεύσουν σε τέτοιου είδου ε, πιλωτικέ εφαρμογέ. Ε, μιλάμε όμως και για ε, ένα νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, πρέπει να, ε, να τονιστεί κάποια θέματα το οποίο να συγχρονιστεί ή να προσθεθεί κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μια καλή βάση, μια καλή μαγιά πολιτικών που υποστηρίζουν τέτοιου είδους δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο και με την ε, ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών. Ε, υπάρχει η βάση, εμείς θέλουμε... Πρακτικά να, να αξιοποιήσουμε αυτή τη βάση, να φτιάξουμε ένα μοντέρνο εθνικό πλαίσιο, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία να, να, να κερδίσουμε και σε ναυπηγό κατασκευή και σε διανυσιωτικότητα και στι κοντινέ διασυνδέσει και να δώσουμε το έναυσμα να γίνουν επενδύσει σε ένα τομέα τη οικονομία που θα είναι και. Εσωτερικό με την έννοια τη κάλυψης των αναγκών των νησιών μα και των λιμανιών μα, αλλά και εξωστρεφή με την έννοια τη ε, ανάπτυξη ελληνική τεχνολογία τη εξαγωγή στα επόμενα χρόνια. Ο Λόιτ Ρέτσερ, ε, σε, σε αυτό το πρόγραμμα, ε, πώ μπορεί ε, να προσφέρει και προ ποια κατεύθυνση προσφέρει. Ε, πρακτικά αυτή τη στιγμή αναλάβαμε το ρόλο σε αυτή την πρώτη φάση να συντονίσουμε την προσπάθεια, άρα δρούμε σαν συντονιστές για το σύνολο και την ομάδα των λιμένων ε, των ε, κρατών μελών που συμμετέχουν της Σλοβενία, της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και για τους εταίρους, τους υπόλοιπους τεχνικούς εταίρους του προγράμματος. Άρα συντονίζουμε τη δράση, Αξιοποιούμε την διεθνή εμπειρία στο να εισφέρουμε τεχνολογία και τεχνογνωσία στον ελλαδικό χώρο και στο μέλλον θέλουμε σίγουρα να είμαστε αρρωγοί και υποστηρικτές τέτοιου είδους εφαρμογών για τα ελληνικά νησιά και για το ελληνικό περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ.